Σας καλωσορίζω τους πολίτες. Δεδομένου αρκετών ζητώριων αυτών, μπορεί να φτάσει, τα οποία φτάνουν και αδιάβολο, γιατί δεν είπα μία μέρα πριν στην προσβολή. Ένα καλό να γίνει πρόβλημα είναι αυτό. Οι μαθητές είναι όσο παθαίνουν σε μια ομάδα και στην κρίση μας δείχνει τη λειτουργούν από τις πρώτες κοινωνικές αλήθειες που είναι αποφολή. Αν δεν εμφανίζονται με άλλες από τις κοινωνικές σχέσεις, όπου αντιταχή, οι μερικές όπως οι πολιτισμικές φορές, η αλλιά δεν είναι άμεσα αυτών. Ας δούμε τις κατηγορίες των μαθητικών δυσκολιών, χωρίς όμως να χαρακτηρίζει για να βάζει πολύ λογική για αυτό το λίγο δημοκρατία, που παράδειγμα του δυσκολούν το ρυθμό, τη ροή της ανάγνωσης, δυσκολία στα ρυθμή, η οποία είναι ποιοτική διάσταση. Δυο μέρες που συνάδελφο που κάνουν οι σχέδιες είναι παιδιά με το κομμό, κάνουν διάσταση προσφύγης, συλλογικό, σύντομα, εξαιρετικέ, στο κοινέ και να πετάξει κάποια στιγμή. Άλλο θα σα μέρε από την ίδια πολιτική και συγχωρεώσει, πίσω από την ίδια. Άλλο ένα είδο που είσαι σχολείο είναι ο κάποιο είδο. Όμω, σε αρχέ είναι ότι μαμά δεν θυμό που είναι μαμά. Η αποτυπωλή εμόνη, η οποία από τον χειρίζεται προ την επίδρασή του. Στο σώμα θα κάνω μια αναφορά με ένα παράδειγμα, με ένα περιστατικό. Ο Μιχάλη, στην πρώτη δημοτικού, φωνάζει χωρί φαινομενικό λόγο. Κόλαση του μαθήματο από τη θέση του και το βασίλισσα. Περνώ χρόνια στη δεύτερη δημοτικού, ο Μιχάλης διαπληκτίζεται συνέχεια με τους μαθητές του. Συχνά τους ειρωνεύεται, μερικές φορές τους επιτίθεται. Τα βράδια στο δωμάτιο του και η μαμά του λέει χαρακτηριστικά για αυτόν, εμβάσει ρολά. Όλοι θα έχουμε, ίσως κάποιοι να έχουν φερθεί και σε αυτή τη θέση, σαν γονείς. Η μαθησιακή δυσκολία είναι μια συνθήκη η οποία έχει σαν απόρρια πολλά και έντονα συναισθήματα. Αυτά τα συναισθήματα έχουν σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση διαφόρων συμπεριφορών. Ας δούμε λοιπόν λίγο πώς νιώθουν οι γονείς όταν αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι κάτι συμβαίνει, παρατηρούν ότι κάτι διαφορετικό γίνεται ή έστω έχουν και μια διάγνωση. Δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν τι είναι μαθησιακές δυσκολίες και δεν γνωρίζουν πού να απευθυνθούν. Έχουν λοιπόν ένα πλήθος συναισθημάτων τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν και δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε και το ίδιο του το παιδί και τη συμπεριφορά που δηλώνει εξαιτίας αυτών. Αισθάνονται φόβο απέναντι στο άγνωστο, πόνο, δυσφορία, θλίψη, γιατί δεν μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους οι ίδιοι. Περνάνε ένα στάδιο άρνησης, όπου λένε το παιδί δεν είχε τίποτα, και εγώ μικρή όταν ήμουν το ίδιο έκανα, και ο μπαμπάς του μικρός είχε τα ίδια χαρακτηριστικά, ή και ο αδερφός του έκανε κάτι παρόμοιο. Και τέλος είναι η αβεβαιότητα που αισθάνεται για το μέλλον. Τι θα γίνει στην πορεία αυτό το παιδί. Νιώθουν υπεύθυνοι πολλές φορές, χωρίς αυτό να είναι πραγματικότητα, δηλαδή ότι αυτή φταίει που το παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες, αγχωμένοι και απογοητευμένοι. Τέλος βρίσκονται σε σύγχυση γιατί πρέπει να δουν πού θα απευθυνθούν, τι θα αποφασίσουν για να ακολουθήσουν για το παιδί τους. Και όλος αυτός ο δρόμος έχει ένα υψηλό κόστος και χρηματικό και οικονομικό και συναισθηματικό. Και είναι βέβαια με αβέβαια αποτελέσματα. Ας δούμε τώρα την εικόνα που παρουσιάζει ένα παιδί μέσα στην τάξη. Δυσκολεύεται στην οργάνωση του χώρου και του χρόνου. Ξεχνάει πράγματα, χάνει πράγματα. Δηλαδή ξεχνάει να φέρει το τραδιό του από το σπίτι στο σχολείο ή το αντίθετο. Χάνει συνέχεια τα μολύβια, τις γόμες, είναι πάντα. Είναι αδέξιο ότι κάνει ζημιές, δηλαδή δεν είναι τόσο επιδέξιο στην κίνησή του ίσως. Και αρχίζει σιγά σιγά και αποφεύγει την ομάδα ή συναναστρέφεται παιδιά όμοια με αυτό ή μικρότερά του. Αποφεύγει οτιδήποτε απαιτεί παρατεταμένη πνευματική προσπάθεια. Χρησιμοποιεί τακτικές αποφυγής και απόσυρσης, γιατί αφού δεν τα καταφέρνει, αρχίζει σιγά σιγά να χάνει το ενδιαφέρον του και να απομονώνεται. Μπορεί να είναι ο πρώτος της τάξης ή μπορεί να είναι βάζει εκεί, ένα παθόπαιδο δηλαδή. Κάνει άλλη ξύλινες ή περνάει στο άλλο λάθος και κάνει δείξη ανικανότητας. Στα πρώτα χρόνια μπορεί να κάνει δείξη δύναμης και στην πορεία μπορεί να περάσει στο άλλο λάθος. Είναι το παιδί που είναι έξυπνο σε ορισμένα πράγματα, ενώ μπλοκάρει σε άλλα και έτσι μπερδεύει και το γονιό και το δάσκαλο. Έχει δυσκολία να ακολουθήσει οδηγίες, όταν είναι δύο ή τρεις στη σειρά και δείχνει ότι δεν ακούει και έχει την εικόνα του ανυπάκου. Το παιδί μέσα από αυτές τις διαδικασίες αρχίζει και αισθάνεται κατώτερο,
απογοητεύεται, έχει το αίσθημα της αποτυχίας, αποθαρρύνεται και λαμβάνει συνεχή ματέωση. Όπως αναφέραμε πριν ότι τα παιδιά, οι μαθησιακές δυσκολίες έχουν βασική προϋπόθεση το κανονικό IQ, τότε μιλάμε για παιδιά που μπορούν να καταλάβουν τη δυσκολία τους, που μπορούν να κάνουν τη σύγκριση με τα άλλα παιδιά και έτσι να αισθανθούν ακόμα πιο άσχημα. Όμως από την άλλη μπορούμε να κάνουμε το αρνητικό θετικό και να χρησιμοποιήσουμε το ότι μπορούν να κατανοήσουν τη θέση τους για να μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας, με τους ειδικούς, με τον δάσκαλο ή με την οικογένειά τους για να μπορούν να βοηθηθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εισπράττουν και τα αρνητικά συναισθήματα των γονιών τους, αυτά τα παιδιά αναπόφευκτα. Κάτι που λοιπόν πρέπει να γίνει για να αντικατασταθούν όλα τα προηγούμενα τα αρνητικά με αισιοδοξία και δύναμη. Για να έχουμε την επιθυμητή εξέλιξη στα παιδιά μαθησιακές δυσκολίες, σημαντική είναι η έγκαιρη και ακριβής αξιολόγηση και διάγνωση από ειδικούς, η κατάλληλη παρέμβαση με συνέπεια και συνέχεια, η συνεργασία όλων όσων ασχολούνται με το παιδί, η συνεργασία όλων των παραπάνω με την οικογένεια και ας δούμε το δάσκαλο. Ο δάσκαλος της τάξης έχει σημαντικό ρόλο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να παίξει το ρόλο του ειδικού δασκάλου ή του ειδικού παιδαγωγού. Μεγάλη σημασία έχει το ψυχολογικό κλίμα της τάξης και το κοινό συνέστημα και για τους μαθητές, αλλά και για τον δάσκαλο, είναι το στρες. Ο μαθητής με μαθησιακή δυσκολία πρέπει να μάθει να ζει με αυτές, με τις μαθησιακές δυσκολίες, και με τη λογική αυτή είναι προτιμότερο να προσπαθήσει να ζήσει με έναν τρόπο που του είναι δύσκολος, από το να προσπαθήσει να αλλάξει κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο δάσκαλος, λοιπόν, δημιουργεί συνθήκες για τη γέννηση θετικών συναισθημάτων, άρα των θετικών συμπεριφορών. Δεν ξεχνάμε, όπως ξεχνάμε και για κάθε μαθητή, όχι μόνο με τα παιδιά, τα παιδιά με μαθησιακή δυσκολία, ότι αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει. Είναι κάτι που έλεγε η Μαρία Μοντεσόρη. Έτσι, λοιπόν, με γνώμονα πάντα την πρόοδο, συνυπολογίζω το χαρακτήρα του κάθε παιδιού και τα δομικά του χαρακτηριστικά και χρησιμοποιώ τα λάθη σαν ευκαιρία για μάθηση. Δεν κάνω δηλαδή κριτική, αλλά επιδιώκω και όλα τα μικρά λάθη για να που τα διορθώνω μαζί με το παιδί. Γιατί η εμπειρία αποκτάται και σε καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζεται. Ο ρόλος του δασκάλου τώρα είναι να αναγνωρίσει το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, να μην το κατατάξει στους μαθητές, τους άγαπτους ή τους κακούς μαθητές γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον, να προσπαθήσει να φέρει μια ισορροπία και των δικών του συναισθημάτων αλλά και του παιδιού και να διαμορφώσει το κατάλληλο κλίμα με μια στρατηγική μάθησης και φτιάχνοντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Στέκομαι στα αυτό το μαζί το τελευταίο. Το μαζί στις μικρότερες τάξεις σημαίνει ότι ο δάσκαλος πρέπει στην πρώτη δημοτικού, που τα παιδιά ξεκινάνε την ανάπτυξη και τη γραφή, που εκεί ακόμα ίσως δεν έχουν φανεί πολλά πράγματα, να φρενάρει τα παιδιά που τρέχουν λίγο, ώστε να προλαβαίνουν και τα παιδιά που είναι λίγο πιο πίσω. Αυτό σημαίνει μαζί στην πρώτη, στη δευτέρα ή στην τρίτη. Μετά τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Δεδομένου ότι και οι δάσκαλοι αλλάζουν, δεν είναι πάντα οι ίδιοι, και αλλάζουν και τα παιδιά. Γίνονται πολύ σκληρά τα παιδιά μεταξύ τους. Αυτό που μπορεί ο δάσκαλος να κάνει είναι να φροντίσει ώστε αυτή τη δυσκολία του ενός μαθητή, των δύο ή των τριών που πιθανά υπάρχουν στην τάξη, να ζητήσει στήριξη και βοήθεια από τους άλλους μαθητές. Να χρεώσει δηλαδή τους μαθητές αυτούς σε άλλους δυνατότερους. Έτσι ώστε να έχουν όλη την ευθύνη των συμμαθητών τους. Ας πούμε μερικές πρακτικές για τον δάσκαλο, ο οποίος πρέπει να ενημερώνει την οικογένεια, να εντοπίσει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του μαθητή, ώστε να τα διαχειρίζεται ανάλογα, να κάνει πάντα ένα θετικό σχόλιο στον μαθητή με το πρόβλημα, να τον βαθμολογεί σύμφωνα με την ατομική επίδοση και όχι σύμφωνα με το μέσο όρο της τάξης, να τοποθετεί τον μαθητή στα μπροστινά χαρτιά, να δίνει λιγότερη δουλειά για το σπίτι στο συγκεκριμένο παιδί, να αποφεύγει να διορθώνει το γραπτό του με έντονο χρώμα, να οργανώνει την τάξη ανάλογα όσον αφορά το περιβάλλον, τα ερεθίσματα,
να φροντίσει να ενημερώσει τον ίδιο τον μαθητή για την κατάστασή του και να το κάνει για το δείξιμο της ομάδας που ασχολείται με αυτό το παιδί και να συνεργάζεται με την οικογένεια. Τέλος, θέλω να πω ότι όλα αυτά μπορούν να είναι πιο εύκολα και σε ένα βαθμό να τα αποφύγουμε, αν υπάρχει έγκριση αξιολόγηση, η πρώτη παρέμβαση και η ετοιμότητα. Σας ευχαριστώ.